Στον Αντώνη Καφετζόπουλο στην επίσημη φωτογράφηση των πρωταγωνιστών της σειράς του Αλφα, έλα στη θέση μου, συνάντησε η Τίνα Μεσαροπούλου. Ο ηθοποιός μίλησε για το νέο του ρόλο στην πετυχημένη σειρά που κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ και την προσωπική του ζωή. Αυτός ο άνθρωπος έρχεται και αναστατώνει τη ζωή του, το οποίο είναι ενδιαφέρον. Αμέσως καταλαβαίνεις ότι πρόκειται για ένα άτομο που δεν διστάζει να κάνει πράγματα, να χειριστεί τους άλλους, να πει ψέματα, να τα κάνει όλα, ό,τι χρειάζεται για να κυριαρχήσει. Αν δεν ήταν δύσκολα τα πράγματα, δεν θα κάνετε δηλαδή καθημερινό? Δεν τρελαίνομαι να δουλεύω. Δεν είναι κάτι που... και πολλά χρόνια στο παρελθόν, όταν μπορούσα να το κάνω αυτό, δεν δούλευα, ας πούμε, τα καλοκαίρια, πήγαινα διακοπές ή καθόμουν σπίτι μου, ή το αντίθετο, όταν έκανα μια σειρά δεν τη συνδύαζα με θέατρο. Τώρα δεν έχω αυτή την πολυτέλεια και τα κάνω όλα. Συνηθίζεται να λένε ότι η κομική θα πει, είναι λίγο καταθλιπτική. Ισχύει τελικά? Όχι, γιατί καταρχήν εγώ είμαι καταθλιπτικός, αλλά δεν είμαι κομικός, το οποίο τα κάνω όλα. Απλώς έτυχε να θυμάστε μια μεγάλη επιτυχία που ήταν παντρεμένη, άρα δεν ισχύει αυτό. Όχι, πάντως οι καταθλιπτικοί έχουν χιούμορ, αυτό είναι αλήθεια. Και σπάνια καταθλιπτικός, παραδέχεται ότι είναι καταθλιπτικός? Όχι, νομίζω ότι αυτά τα πράγματα είναι, το καταθλιπτικός δεν είναι ρετσινιά, είναι ένας τρόπος, ας πούμε, μια κατάσταση και πάθηση είναι, η οποία χρειάζεται βοήθεια, γιατί ορισμένες φορές μπορεί να γίνει επικίνδυνη, μπορεί να βλάψεις τον εαυτό σου και να γίνεις πολύ δυσάρεστος με τους ανθρώπους γύρω σου. Γι' αυτό καλό είναι να πας στον γιατρό σου. Και να πάρεις τα χάπια σου. Ακριβώς. Η προσωπική ζωή πάει εξίσου καλά με την επαγγελματική? Η προσωπική ζωή είναι κάτι το οποίο δεν συζητάμε δημόσια. Παραμένει προσωπική, ε? Τα καταφέρνετε όμως, είσαστε από τους παλιούς που καταφέρνουν. Άμα λες όχι, αυτό δεν το συζητάμε, δεν το συζητάς, τελείωνε. Πώς αισθάνεστε όταν βλέπετε φωτογραφίες σας, ας πούμε, στα περίπτερα? Εντάξει, υπάρχουν και στιγμές που είναι αναπόφευκτο να βγεις μια φωτογραφία και κάποιος να το φουσκώσει αυτό και να το κάνει ολόκληρο θέμα. Δεν σας απασχολεί καθόλου, δεν σας αρέσει?